Η ώρα είναι 7:30 και εμείς φυσικά είμαστε εδώ. Φυσικά για να συνεχίσουμε τη συζήτηση και την αυτοδιοικητική συζήτηση. Γιατί ο Μπάμπης κάνει παράπονο ότι δεν τα έχουμε πει πολύ αυτοδιοικητικά σήμερα. Ναι, και μένουμε Δήμο Ηρακλείου. Δήμο Ηρακλείου, το μεγαλύτερο Δήμο της Κρήτης. Ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους της χώρας, με τεράστιο ενδιαφέρον και προεκλογικό ενδιαφέρον. Φυσικά και με τεράστιο ενδιαφέρον και γύρω από τα προβλήματα, όχι μόνο της καθημερινότητας, αλλά ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Να καλησπέρισουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας τον κύριο Μιχάλη Φακουρέλη, υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο Ηρακλείου με το συνδυασμό της Μαρίας Καναβάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στην φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε και είναι χαρά μας γιατί βλέπουμε ένα νέο πρόσωπο. Ένα νέο πρόσωπο το οποίο δεν συστήνεται για πρώτη φορά στα αυτοδιοικητικά, αλλά επιμένει αυτοδιοικητικά, να μιλάει αυτοδιοικητικά. Και το ερώτημα είναι γιατί, κύριε Φακουρέλη. Γιατί νομίζω ότι όσοι ασχολούμαστε με την αυτοδιοίκηση είναι κάτι το οποίο έτσι το αποζητάμε συνέχεια. Και εγώ προέρχομαι, επέλεξα και να σπουδάσω τοπική αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Έχω τελειώσει το τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Καλαμάτα. Οπότε νομίζω ότι όλη μου τη ζωή είμαι κοντά στην αυτοδιοίκηση. Το επιχείρησα το 19. Εκλέχθηκα αντιπρόεδρος θέατρα της Δημοτικής Κοινότητας. Και τώρα στο Δήμο Ηρακλείου, ως Δημοτικός Σύμβουλος. Ως Δημοτικός Σύμβουλος πλέον. Και μεταπτυχιακό, βλέπω, στη Δημόσια Διοίκηση και αυτοδιοίκηση. Και μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Αποτελούν εφόδιο, πρακτικό όμως εφόδιο, οι σπουδές. Κοιτάξτε, φυσικά και αποτελούν. Και αυτό ήταν και ο λόγος που συντάχθηκα με την κυρία Καναβάκη. Καθώς για μας η επόμενη ημέρα στο Δήμο Ηρακλείου πρέπει να έχει αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Και η κυρία Καναβάκη, με 9 χρόνια εμπειρίας, είναι κάτι το οποίο μας συνέδεσε, γιατί είναι η άποψή μας ότι δεν πρέπει να αφήσουμε καμία μέρα να πάει χαμένη. Κατευθείαν λοιπόν, εάν μας εμπιστευτεί ο κόσμος και ο Δημότης του Ηρακλείου, εμείς θα είμαστε εκεί. Όχι, Νικόλετα. Έχει αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά σήμερα η αυτοδιοίκηση. Ξέρω ότι ακούγεται λίγο παράλογη ερώτηση, αλλά το λέω με την πραγματική έννοια του όρου. Έχουμε ακούσει πολλές φορές και τους δημάρχους αλλά και δημοτικούς συμβούλους να λένε: παιδιά, για να κάνουμε διοίκηση σε επίπεδο ενός Δήμου, πρέπει να έχουμε εργαλεία, πρέπει να έχουμε χρηματοδοτήσεις, πρέπει να έχουμε όλα εκείνες τις δυνατότητες που δεν τις έχουν οι Δήμοι. Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται η πλευρά των Δήμων. Είναι έτσι και τι πρέπει να αλλάξουμε σε ό,τι έχει να κάνει με την αυτοδιοίκηση? Είναι έτσι, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε και να τα διεκδικήσουμε. Γιατί καλό είναι να το λέμε, αλλά εάν δεν ξέρεις να διεκδικήσεις τα χρηματοδοτικά εργαλεία, δεν ξέρεις ή μάλλον θέλεις πολύ χρόνο να περάσει από πάνω σου για να μπεις μέσα στο κλίμα του Δήμου Ηρακλείου. Δεν γνωρίζεις το οργανόγραμμα, δεν γνωρίζεις το προσωπικό. Θεωρούμε ότι είναι ένας χαμένος χρόνος που δυστυχώς αυτό το επομίζεται ο Δημότης του Ηρακλείου. Για μας λοιπόν, καμία μέρα, καμία ώρα χαμένη, αν μας τιμήσει με την ψήφο τους ο λαός και ο Δημότης του Ηρακλείου, θα είμαστε εκεί από την πρώτη στιγμή, γνωρίζοντας όλα τα εργαλεία που είπαμε και πριν. Mm-hmm. Είπατε πριν ότι ήσασταν αντιπρόεδρος στην τέταρτη δημοτική κοινότητα. Είστε ακόμα, βεβαίως. Λοιπόν, άρα μιλάμε ουσιαστικά για τις συνοικίες προς τον νότο, έτσι τις νότιες κατά βάση, και εκεί πολλά τα προβλήματα, κύριε Φακουρέλη. Τι μπορεί να γίνει να διορθωθούν τα κακώς κείμενα? Άτυπα, η τέταρτη κοινότητα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος στην Κρήτη μετά το Δήμο Ηρακλείου, 68.000 άτομα. Οπότε στην ουσία μιλάμε για τη διοίκηση ενός Δήμου. Τα προβλήματα πολλά, αλλά κυρίως εκεί που, σε αυτό που στόχευσα με την εκλογή μου το 19, ήταν να δείξουμε στους δημότες ποια πόρτα πρέπει να χτυπήσουν. Ακόμα συναντάμε πολλούς δημότες στο Ηράκλειο, οι οποίοι δεν ξέρουν πώς λειτουργεί η κοινότητα, δεν ξέρουν ότι είναι, όπως συνηθίζω να λέω, ο πρώτος του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης, δεν ξέρουν ότι πρέπει να έρθουν σε εμάς να γνωμοδοτήσουμε, να συζητήσουμε και μετά να πάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο, mm-hmm. να περαστούν τα προβλήματά τους και λύσεις τους. Οπότε πρέπει, εμείς στοχεύουμε, και εγώ στόχευσα προσωπικά, να ανοίξουμε, να εξωτερικεύσουμε την κοινότητα προς τους δημότες, να μάθουν τι κάνουμε και να ξέρουν το πολλαϊκά ποια πόρτα πρέπει να χτυπήσουν. Είναι όμως και περιοχές που έχουν τα δικά τους κυκλοφοριακά ζητήματα. Υπάρχει και το πρόβλημα του νερού, διότι πολλές φορές έχουμε δει να μένουν χωρίς νερό και για πολλές μέρες, πολλές συνοικίες που εντάσσονται στην τέταρτη δημοτική κοινότητα. Πώς μπορούν να διορθωθούν όλα αυτά και τι μπορεί να κάνει ο συνδυασμός σας? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί, χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω, πολλοί τρόποι. Απλά παραδείγματα. Πρώτον, πρέπει να δώσουμε φωνή στις κοινότητες, όπως είπα και πριν. Να ακούσουμε τα προβλήματα, γιατί ξέρουν καλύτερα από εμάς τι τους ταλανίζει. Τι εννοώ? Στη Φοινικιά, προσφάτως, πριν κάποια χρόνια, είχε καεί ένα εργοστάσιο. Mm-hmm. Συνεχίζει λοιπόν τα τελευταία χρόνια να αναβλύζει νερό, ποσότητες νερού από εκεί πέρα, και να χύνεται όλο στο δρόμο. Όταν μιλάμε ότι το Ηράκλειο δεν έχει νερό και βλέπουμε τόσες ποσότητες νερού κατασπαταλώνται, νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε από αυτά. Και έπειτα,
να μιλήσουμε, μιλάμε για έναν υποστελεχωμένο Δήμο στο Ηράκλειο. Θα πρέπει από την πρώτη μέρα να μιλήσουμε για τον ιστορικό κανονισμό, να δούμε τι θέσεις υπάρχουν κενές, γιατί χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να προσλάβουμε νέο προσωπικό. Βεβαίως, τώρα μας δίνετε πάσα. Αλλάζει και κάτι σημαντικό με τη νέα Δημοτική Αρχή. Αν τουλάχιστον ψηφιστεί ή δεν ξέρω αν το έχετε δει, η ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση και ουσιαστικά καταργεί τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στους Δήμους. Άρα καταργούνται οι δημοτικοί οργανισμοί, οι δημοτικές επιχειρήσεις. Δημιουργούνται κενά. Δημιουργούνται κενά, θα περάσουν στους Δήμους και πρέπει να δούμε πώς θα περπατήσει και πρακτικά όλο αυτό. Είναι μια σημαντική αλλαγή. Πολύ σωστά. Και εδώ έρχεται αυτό που είπα στην αρχή, ότι θα πρέπει ο επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής, ο Δήμαρχος, να έχει αυτοδιοικητική εμπειρία. Η κυρία Καναβάκη ήταν η πρώτη χτες, η οποία έβγαλε αμέσως ανακοίνωση για το Υπουργείο Ιστορικών και για τις αλλαγές που προωθεί, έδειξε τα αντανακλαστικά της και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τα κοινά λοιπόν που δημιουργούνται, κύριε Φακουρέλη, θα μπορέσει ένας Δήμος να διαχειριστεί αυτές τις νέες προκλήσεις λοιπόν, όπως δημιουργούνται και με την κατάργηση των νομικών προσώπων, που κακά τα ψέματα είναι νομικά πρόσωπα τα οποία είχαν προϋπολογισμούς, είχαν αρμοδιότητες, ρύθμιζαν πράγματα. Γιατί να λέμε ότι κάνουμε κάποια ρύθμιση για να γλιτώσουμε από τη γραφειοκρατία και να δημιουργούμε αλλού περισσότερα γραφειοκρατικά προβλήματα και κολλήματα, τότε τι συζητάμε. Σωστά. Αλλά όπως είπα και πριν, νομίζω ότι ο Ηρακλειώτης πρέπει να είναι συνειδητοποιημένος για την ψήφο του. Πρέπει να ξέρει τι πάει να ψηφίσει. Να ψηφίσει ανθρώπους οι οποίοι αύριο στα δύσκολα θα είναι εκεί για αυτόν και θα ξέρουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις προσδοκίες. Είναι εκεί που θα κριθεί και το αποτέλεσμα της κάλπης. Πιστεύετε ότι θα είναι και αμιγώς αυτά τα κριτήρια του Ηρακλειώτη για το πώς θα ψηφίσει? Κοιτάξτε. Σε θεωρητικό πλαίσιο, ναι. Αλλά θα πρέπει να αξιολογήσουμε ποιες δημοτικές παρατάξεις αυτή τη στιγμή θέλουν να διεκδικούν το χρήσμα, διεκδικούν το Δήμο Ηρακλείου. Δηλαδή, εμείς είμαστε μια ανεξάρτητη δημοτική κίνηση, η οποία προέκυψε εξ αρχής παρά τα τόσα ακούσαμε από το μηδέν. Φτάσαμε να είμαστε εκεί. Υπάρχουν άλλες δύο υποψηφιότητες. Θα κρίνει ο ελληνικός ο Δημότης του Ηρακλείου. Αλλά πρέπει να πούμε ότι μια υποψηφιότητα. Δεν μπορούσε να κατέβει πριν τρεις μήνες. Βάσει της διάταξης της Νέας Δημοκρατίας άλλαξε αυτό και κατάφερε ο κ. Καραμαλάκης να είναι υποψήφιος. Και υπάρχει και μία άλλη υποψηφιότητα, η οποία είναι ένα προϊόν συγκόλησης που αυτό θα δείξει πόσο μπορεί να λειτουργήσει. Μάλιστα. Μία ερώτηση για την παιδεία θέλω να κάνω, γιατί νομίζω είστε στην Επιτροπή Παιδείας. Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Τέταρτης Κοινότητας. Τι γίνεται με την παιδεία στο Ηράκλειο, πού βρισκόμαστε, ποια είναι τα προβλήματα? Πώς κοιτάξτε, εμείς στην ΤΕΡΤ κοινότητα έχουμε γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Είναι και θέμα Δημοτικού Συμβουλίου. Τα προβλήματα στα σχολεία είναι πολλά. Κυρίως αυτό που θα πρέπει να κοιτάξουμε και έγιναν κάποια βήματα είναι η ελέγχη στατικότητα στα κτίρια. Πού πάνε τα παιδιά μας να κάνουν σχολεία, να κάνουν μάθημα, συγγνώμη, με τι καταστάσεις βιώνουν. Θα πρέπει δηλαδή να ξεκινήσουμε από εκεί. Και να διεκδικήσουμε φυσικά όσο μπορούμε από το κεντρικό κράτος κονδύλια παραπάνω για τα σχολεία του Ηρακλείου. Και νέα σχολεία σε περιοχές. Νέα σχολεία, μεγάλη υπόθεση αυτή, κύριε Φακουρέλη, γιατί δεν έχουμε νέο σχολείο στο Ηράκλειο. Δεν έχουμε νέα σχολεία. Υπάρχουν κοινότητες οι οποίες πραγματικά υπάρχει τέτοιο θέμα. Η κοινότητα της Καλλιθέας, ας πούμε, σε μια συζήτηση με τους κατοίκους, θέσαν το θέμα του σχολείου ως ένα πρόβλημα. Οπότε νομίζω έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Λοιπόν, κύριε Φαργολή, είστε όμως και σε μια οικογένεια τρίτεχνη με έντονη κοινωνική δράση. Και δεν ξέρω τώρα, ο Δήμος Ηρακλείου ή γενικότερα η Δήμη Αυτοδιοίκηση έχουν στηρίξει τις τρίτεχνες οικογένειες? Μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω? Εντάξει, η μητέρα μου είναι στο Συμβούλιο του Συλλόγου Τριτέκνων. Υπάρχει κοινωνική δράση από το Σύλλογο και ο Δήμος Ηρακλείου έχει ανοιχτές τις αγκαλιές του. Αλλά θέλουμε παραπάνω πράγματα και να το αναγάγω έτσι, ας πούμε, σε μια άλλη διάσταση. Όταν μιλάμε για κοινωνική πολιτική, μήπως η κοινωνική πολιτική πρέπει να πάψει να είναι μια πολιτική μόνο των επιδομάτων? Όχι ότι είναι κακό αυτό και χρειάζεται, αλλά μήπως θα πρέπει να δούμε και κάτι άλλο. Να δούμε, για παράδειγμα, εγώ αυτό και αυτός είναι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, κύριε Φακουρέλη. Όπως είναι τα προγράμματα για τα βοήθεια στο σπίτι ή άλλα κοινωνικά προγράμματα, τα οποία εκεί θα πρέπει να απευθύνονται. Σε αυτό, στο πιο πρακτικό. Σωστό. Και ένα βήμα παραπάνω, να μπορέσουμε εμείς ως Δήμος Ηρακλείου να καταρτήσουμε και να εκπαιδεύσουμε τους δημότες, τους ασθενέστερους δημότες, για να μπορέσουν αύριο να σταθούν και σε μια αγορά εργασίας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη στον αγώνα σας. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.